Κοίτα, σύμπτωση. Μόλι σα αποκάλυψα ότι είμαι γιο τη Καλπατίδη, γνώρισε το ανιψιό μου, το Φάνη. Ναι, και εγώ τρελάθηκα όταν άκουσα το επώνυμό του. Με ποιο ήρθε? Αρχή είναι και είμαι λιγάκι επιφυλακτικό. Ναι, αλλά στι σχέσει όλα πάνε καλά, ε. Δεν θα μπορούσε καλύτερα. Η θέση τη είναι στην κουζίνα του catering, όχι στο σπίτι μου. Μην το κάνει. Έτσι θα σπρώξει το Φάνη στην αντίδραση. Αισθάνομαι συνέχεια το βλέμμα τη γιαγιά σου κολλημένο πάνω μα. Όλη την ώρα μα κοιτάζει. Α, συγγνώμη. Μην ανησυχείς. Δεν θα το κρατήσω από το μισθό σου. Παιδιά, δεν παρανοήθηκα. Να πάτε με την αστυνομία. Να τώρα βλέπεις τι μου κάνεις. Αν δεν ήσουν μπροστά, ξέρεις την κατήλια, θα τις κατέβαζα. Θέλω να μου πάρει και την κόρη. Ηρέμησε, ρε μαμά. Τι ηρέμησε, παιδάκι μου. 18 θα μου έρθει η πίεση πάλι. Δεν φτάνει που μου άρπαξε τον άντρα. Θέλω να μου το παίξει και η μάνα σου τώρα. Λες με ένα ακριβό δωμάτιο να ξεχάσω ποια είναι η μάνα μου. Ξέρω εγώ τι προσπαθούν να κάνουν. Θέλουν να σε πάρουν από μένα, με ακριβά δωμάτια, με ξενοδοχεία, με διακοπές. Μαμά! Με αντικείμενα, με πράγματα, γιατί δεν έχουν να σου δώσουν αγάπη. Κανείς δεν θα με πάρει από σένα, το καταλαβαίνεις. Θέλουν να μου κλέψουν το πιο όμορφο πράγμα που έχω στον κόσμο. Μια ξένη. Μια τυποτένια που ήρθε στη ζωή μας από το πουθενά. Το μόνο πράγμα που τη νοιάζει είναι τα λεφτά του πατέρα σου. Σταμάτα, μαμά! Τι ξέρει για σένα. Εκτός από το πώς θέλεις να είναι διακοσμημένο το δωμάτιό σου. Φοβάμαι μη σε χάσω. Δεν πρόκειται, μαμά μου, ποτέ. Γιατί σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω, μωρό μου. Πάλι ο Φάνης. Τι νοείς? Πολύ πρόθυμος είναι αυτός ο τύπος. Να σε υπερασπιστεί, να σε βοηθήσει, να σου μάθει bowling. Στέφανε, μην το παρεξηγείς. Δεν ξέρω, εμένα πάντως ότι της έπιανε από τη μέση στο bowling δεν μ' άρεσε καθόλου. Με κάνεις τώρα να αισθάνομαι άσχημα, δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ μας. Ούτε από την πλευρά του και πολύ περισσότερο από την πλευρά μου. Τουρκίζεσαι? Τουρκίζομαι. Στη ζωή σου. Πάντως αυτή η οικειότητα δεν μ' αρέσει καθόλου. Πραγματικά δεν συμβαίνει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς για μένα μόνο ένας άντρας υπάρχει στη ζωή μου. Είναι αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Με κρατάει τα χέρια. Θέλω πολύ να τον φιλήσω. Σε αγαπώ. Κι εγώ. Μην άγχωνεσαι γι' αυτό, αυτό αλλάζει. Η Κάτια μπορεί να έχει τις ιδιορυθμίες της, αλλά κατά βάθος είναι δίκαιη. Ναι, πολύ δίκαιη, πολύ δίκαιη. Θα τη γράψουμε στην ιστορία μετά τον Αριστίδη, τον αρχαίο. Απλώς έχει μια προσωπική αίσθηση για τη δικαιοσύνη. Ναι, μόνο που είναι τόσο προσωπική που δεν την καταλαβαίνει κανείς άλλος. Όντως, ήταν υπερβολική. Αν έβλεπες πώς με κοίταζε, αφού νόμιζε ότι την άκουγα να μου φωνάζει, απολύεσαι τώρα, απολύεσαι εκείνη η πόρτα. Ανησυχείς για τη δουλειά σου, ε? Φυσικό δεν είναι, βρε Στέφανε. Δεν περιμένω και από πουθενά άλλου. Συγγενείς δεν έχω. Έχεις εμένα. Το ξέρω, αλλά δεν θέλω να σου γίνω με βάρος. Δεν θέλω να το ξαναπείς αυτό. Και δεν θέλω να φοβάσει. Δεν είσαι μόνος σου πια. Και από εδώ και πέρα, ό,τι και να συμβεί, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Για τη δουλειά θέλω να είσαι αισιόδοξη. Τώρα είμαι. Και άμα σε απολύσει κάτι, κάτι άλλο θα βρεθεί. Βέβαια. Και μπορεί να είναι και καλύτερο. Χωρίς την Κρουέλα ιδιοκτήτρια. Βέβαια. Αφού είσαι τυχερό κορίτσι. Το ξέρω. Γιατί έχω εσένα. Η Αμάντα πού είναι? Όταν επιστρέψει τη θέλω στο γραφείο μου. Αν δεν τους μίλησα, το έκανα μόνο για σένα. Θα μπορούσα να σου κάνω μεγάλη ζημιά αν μάθαιναν την αλήθεια. Με εκφιάζεις. Με στήσατε? Ναι. Θέλω να σε ενημερώσω ότι από σήμερα θα μοιράζεσαι τη θέση σου με την Ξένια. Τι? Αν θα πρέπει να το επαναλάβω. Όχι, σας άκουσα. Αλλά γιατί? Ας πούμε ότι χρειάζομαι μια δεύτερη βοηθό.
Θέλετε να πείτε ότι είμαι ανεπαρκή στα καθήκοντά μου απέναντί σας? Δεν συνηθίζω να εξηγώ τις αποφάσεις μου στους υφισταμένους μου. Αυτή είναι η απόφαση. Αν δεν σε καλύπτει. Δεν είπα αυτό. Εννοείται ότι θα γίνουν αυτά που θέλετε εσείς. Ωραία, λοιπόν. Τότε φρόντισε να βάλεις ένα γραφείο εκεί στο χώρο πλάι στο δικό σου. Με έδωσε συνεννόηση, με κομπιούτερ και τα σχετικά. Θα μπορούσα να ρωτήσω ποια θα είναι τα καθήκοντα της ξένιας. Ίδια με τα δικά σου. Μα δεν έχει τη δική μου πείρα. Θα την αποκτήσει σύντομα. Ίσως αν περνούσε μια περίοδο σαν βοηθός μου. Δεν συζητάω, ανακοινώνω. Υπάρχει πρόβλημα? Καλημέρα. Δεν χτυπάς εσύ? Μου είπαν ότι με ζήτησες. Κάθισε. Τελικά όλες οι μαμάδες το ίδιο είναι. Η μάνα τους είναι για τον πιέζει να βρει δουλειά. Δεν την αδικό. Εντάξει, δεν είπα να μείνει αραχτός στον καναπέ και να αραχνιάσει, αλλά να βρει κάτι που να του αρέσει. Να σου πω κάτι, και μέχρι να βρει αυτό αραχτός και χατζηλίκι από τη μαμά. Δεν είπα να γίνει επαγγελματίας τεμπέλης, αλλά να πάρει το χρόνο του, λέμε. Ντορίτα, δεν τον αδικό τον Νικόλα, αλλά οι άνθρωποι θέλουν καμιά φορά κάποιον να τους κινητοποιήσει, να τους βάλει στην πρίζα, όπως λες και εσύ. Και αυτό το άτομο είμαι εγώ. Ναι, εσύ είσαι. Γιατί και νοιάζεσαι γι' αυτόν και τον επηρεάζει. Όχι, σήμερα με μερούλα έρχεται. Κόψει την μπάρλα γιατί θα αρχίσει τις φωνές. Όχι, τίποτα, θα κόψει μαγιονέζα. Όλα εντάξει. Mm-hmm. Αποφάσισα να δουλέψεις μαζί με την Αμάντα. Μόλις της το ανακοίνωσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ευχαριστήσεις μου είναι διάφορες. Αυτό που θέλω είναι να με δικαιώσεις. Δεν πρόκειται να σε απογοητεύσω. Το ελπίζω. Θα έχει ενδιαφέρον να δουλεύουμε μαζί. Αν και αναγκαστικά βέβαια θα υπάρχουν κάποιες συγκρίσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα συνεργαστούμε πολύ αρμονικά. Θα δείξει. Εγώ πάντως το ελπίζω. Τα είπαμε τα τυπικά. Ενημέρωσέ με τώρα για την κατάσταση στην κουζίνα. Το μενού είναι έτοιμο. Μπορείτε να το ελέγξετε. Ωραία. Θέλετε να πάμε τώρα? Ναι. Εσύ μείνε εδώ. Θα με συνοδεύσει η Ξένια. Όπως νομίζετε. Θα είμαι στο γραφείο μου για ό,τι με χρειαστείτε. Μην παίρνεις και πολύ αέρα. Θα πρέπει να κοπιάσεις για να κρατήσεις αυτό που κατέκτησες με πλάγιο τρόπο. Λοιπόν, θα πάρεις αυτά τα φάρμακα για 10 μέρες, 3 φορές την ημέρα. Ωραία. Ευχαριστώ, γιατρέ. Να σε σκέφτομαι. Κι εγώ καλά είμαι. Τι, δεν μπορείς να μιλήσεις, είναι η Κάτια? Όχι, αν ήταν μπροστά θα σου μιλάγα, θα μου είχε κατασχέσει το κινητό. Και τότε ποιος είναι δίπλα σου και δεν μπορείς να μου μιλήσεις γλυκά? Είναι κόσμος. Είναι η βοηθή, ο σεφ. Είσαι υπερτριγυρισμένη από άντρες. Θα αρχίσω να θυμώνω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ειλικρινά δεν ξέρω τι με πιάνει μαζί σου. Πρώτη φορά κάνω έτσι. Άκουγα τους φίλους μου που ζηλεύανε και τους κορόιδευα. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Και πρώτη φορά και τελευταία υπάρχει. Μικρή, δεν θα ξανανιώσω έτσι όπως νιώθω μαζί σου. Το ξέρω. Κάνεις τόσο ευτυχισμένη. Τότε θα με συγχωρέσεις που ζηλεύω λιγάκι. Μου φτάνει να μ' αγαπάς. Η ζήλια δεν με κολακεύει. Ναι, ωραία. Τι κάνεις τώρα? Τώρα ετοιμάζω το δείγμα από το μενού για να το δει η Κρουέλα. Καλή τύχη. Ναι, εγώ θα την χρειαστώ μετά τα χτεσινά. Στην ανάγκη κρύψου κιόλας. Να σου πω, αυτά τα σκουφάκια που φοράτε, κατεβάστε τα μέχρι το λαιμό. Πρέπει να σε κλείσω. Ήδη με παρέσυρες και μου κάνω παρατήρηση. Λοιπόν, σε φιλώ. Κι εγώ. Φιλάκια. Πω. Λάθος έγιναν όλα. Εγώ το ξέρεις. Δεν έχω να πω καλό για άλλη μαγείρισα. Αλλά η κυρία Βάσου είναι καταπληκτική. Μπράβο της. Μακάρι να ήταν έτσι και ο γιος της. Αλλά βλέπεις, αγάπη μου, η προκοπή δεν είναι κληρονομική. Ντορούλα, κόφτω, έτσι. Ντορίτα μου, και εσύ πρέπει να καταλάβεις ότι στη ζωή δεν υπάρχουν μόνο οι πλακίτσες και οι βόλτες. Η ζωή έχει υποχρεώσεις, ευθύνες, έξοδα. Αναγία, μην με αγχώνεις.
Ο Νικόλας το ψάχνει, εντάξει. Ναι, βρε το πουλάκι μου, ψάχνει να βρει τι θα κάνει. Δίλημα, αστροναύτης ή κούριερ. Τα νεύγα μου, τα νεύγα μου, τα νεύγα μου, κοίτα εγώ. Τι θα κάνω. Κι εγώ, αγάπη μου, τι να κάνω, πώς να σε βοηθήσω, μου έχουν τελειώσει και τα κατάλληλα χαπάκια. Τι έγινε, παιδά, ρε. Δεν βλέπεις, χάλια, δοκίμαζε σως. Χάθηκε εσύ λίγο να... Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, τι να της πω τώρα. Έρχεται, έρχεται η Καλυφατίδη. Και λοιπόν, τι να κάνω. Πώς κάνεις έτσι, αγάπη μου, τη δεύτερη παρουσία να έρχονταν, λοιπόν, δεύτερη παρουσία, τι φοβάμαι, αγάπη μου. Αναμάρτητος είμαι. Παιδιά, παιδιά, συγκεντρωθείτε και συγκρύψε την καραβίδα και φέρε τη σφυρίδα. Σφυρίδα, σφυρίδα, είναι my best, μπράβο. Δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τώρα. Αλλά πρέπει να τη βάλω και κάτι επάνω. Να βάλω ένα πουρέ κενέλ. Τι είναι το κενέλ? Άσε μας και εσύ τώρα σε πιες φιλομάθεια. Πουρές είναι, τόπε. Ο σεφ μας είναι Γάλλος και τα λέω στα γαλλικά. Αλλά άμα του ζητήσεις να κάνει ντολμαδάκι, ανοίγει μαμαλάκι. Κρουέλα και ανιψιά ακόλουθος. Ναι, γεια σας. Ονομάζομαι Φάνης Καλυφατίδης. Είχα κάνει μια συνέντευξη για τη θέση στην οργάνωση. Μου είχατε πει να επικοινωνήσω σήμερα μαζί σας για τα αποτελέσματα. Ναι, βεβαίως, περιμένω. Voilà, madame. Έχει επίγευση ψαριού. Τι θέλετε να είναι, madame? Ψάρι είναι. Τι επίγευση να έχει από μπριζόλα? Έχω ζητήσει οι γεύσεις να είναι πιο λεπτές και ουδέτερες. Ουδέτερες, ναι, το είπατε πάρα πολύ καλά. Αλλά κάτι θέλει και ο ουρανίσκος για να καταλάβει τη γεύση. Δεν μπορεί να είναι ένα κομμάτι χαρτί στο στόμα μας το φαγητό. Να ανοίξεις λοιπόν μια δική σου εταιρεία και να μαγειρεύεις ό,τι σου λέει η έμπνευσή σου. Και ανάμεσα στα άλλα και τέτοια σκουπίδια. Εδώ θα γίνεται αυτό που λέω εγώ. Σκουπίδι, το ψάρι μου αυτό έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Έχει πάει Βουδαπέστη, έχει πάει Πεκίνο και όλοι μιλάνε γι' αυτό. Και εσείς θα γυρίσετε να μου πείτε ότι είναι σκουπίδι, μαντάμ. Να μαγειρευτεί ξανά. Ποτέ. Εγώ δεν το ξανακάνω, είναι τελείο. Πληρώνεσαι για να κάνεις αυτό που σου λέω, ε. Μαντάμ, εγώ έχω φυτέψει μαζί με τον Ζόλι Γκοντάρ, το μεγάλο μέτρο, και έχω πάει στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Γυρίστε να με δείτε. Δεν δέχομαι άλλες παρατηρήσεις από εσάς. Απολύεσαι, λοιπόν. Εγώ απολύομαι. Φάτε το, μαντάμ. Και αν δεν σας αρέσει, πάρτε και το σκούφο μου να μαγειρεύετε εσείς. Σε πάζιστα! Ωλερά! Άμα! Γυρίστε στις δουλειές σας. Εγώ πάω στο γραφείο μου. Εσύ μείνε. Να εξοικειωθείς με την ατμόσφαιρα της κουζίνας. Όπως βλέπεις, υπάρχουν πολλά παράσιτα. Μα κατσιτά, τι σημαίνει αυτό? Θα σου εξηγήσω μετά, βρε Κλοντ. Τι σημαίνει, κυρία Κάτια? Δεν σε αφορά. Λοιπόν, ψάχνουμε για σεφ. Φρόντισε να βρεθεί γρήγορα. Πόσο γρήγορα? Χτες. Σε του. Κλοντ, θα μας λείψεις. Ποιος θα μας λέει τώρα αυτές τις ωραίες γαλλικούρες? Μιλάω και ελληνικά πια όμως. Και μιλάω καλά, νομίζω. Πού να αντέξει με αυτή την Κρουέλα? Νομίζω ότι είναι απαράδεκτη. Αν το καταλάβαμε όλοι μέσα σε αυτό το δωμάτιο, είναι απαράδεκτη η κυρία. Καλή τύχη. Γεια σου, μωρό μου. Ήσουν πολύ καλός δάσκαλος. Λοιπόν, αυτά είναι τα μενού που θα χρειαστεί. Τι έγινε? Βρήκες αντικαταστάτη? Πότε να βρω, στα 10 λεπτά? Η ικανότητα των ανθρώπων στα δύσκολα φαίνεται. Έχω αποδείξει ποια είμαι. Δεν νομίζω ότι περνάω από εξετάσεις. Κοίτα, το θέμα μας δεν είσαι εσύ, αλλά η δουλειά που πρέπει να προχωρήσει. Έχεις να προτείνεις κάτι? Ακούω. Έχεις βρει κάποια λύση? Όχι. Τα τηλέφωνα που πήρα περιμένω απαντήσεις τους αύριο. Ωραία. Και το μενού αυτό ποιος θα το ετοιμάσει? Περιμένουν παραγγελίες για σήμερα, δεν το ξέρεις? Πρόσεχε το ύφος σου, σε παρακαλώ. Αν έχεις παράπονο, να πεις στη θεία μου ότι σου φέρω με άσχημα. Ωραία, μια και το παίζεις έξυπνη, γιατί δεν προτείνεις εσύ κάτι, ε? Όπως όλοι ξέρετε, υπάρχουν παραγγελίες με ψάρι για σήμερα που περιμένουν.
Πρέπει κάποιος από εσάς να αναλάβει την ευθύνη να το ετοιμάσει. Τι? Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους σας να δείξετε τις δυνατότητες και τις γνώσεις σας. Ελπίδα, μην το κάνεις. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Εγώ θα πρότεινα την Ελπίδα. Αν βέβαια το δέχεται κι αυτή. Ναι. Ναι, φυσικά και το δέχομαι. Πιστεύω σε σένα. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις. Καλή τύχη. Πώς παίρνεις τέτοιες πρωτοβουλίες χωρίς να ενημερώσεις την κυρία Κάτια? Ράσο ξεκίνηκε η φελενάδα σου. Μπράβο της. Ό,τι έγινε, έγινε. Θα σε βοηθήσουμε όλοι να πάνε όλα καλά. Παιδιά, δουλειά γρήγορα. Πρέπει να σκίσουμε. Λοιπόν, το να βρεθεί σεφ αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον. Έκανα όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Καλά. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Το θέμα πρέπει να λυθεί σήμερα. Και για να γίνει αυτό, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να το κάνουμε μόνο εσωτερικά. Δηλαδή, να αναθέσουμε σε κάποιον από το υπάρχον προσωπικό την παρασκευή του ψαριού. Σκέφτηκες κανέναν? Ναι. Πήρα πρωτοβουλία και το ανέθεσα στην Ελπίδα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει δουλειά. Ανεξάρτητα από συμπάθειες ή αντιπάθειες, η Ελπίδα τουλάχιστον είναι ικανή και ταλαντούχα μαγείρισα. Φυσικά είναι μια προσωρινή λύση. Ξέρω τι είναι. Πετάξεις στο σπίτι να μου φέρεις ένα κοστούμι. Έχω ενημερώσει την Ευθυμία πιο. Μάλιστα, πάω. Ξέρω ότι αντιπαθείς την Ελπίδα. Και το έκανα χωρίς να σε ρωτήσω. Με συγχωρείς αν σε πείραξε. Δεν με ενοχλούν οι πρωτοβουλίες. Σε ευχαριστώ. Αρκεί να είναι πετυχημένες. Είμαι σίγουρη ότι η Ελπίδα θα τα καταφέρει. Το ελπίζω. Για το δικό της το καλό. Φάνη μου, κατέβασε τα αθλητικά από τον καναπέ, αγόρι μου. Μεγάλωσες πια, βρε, μεγάλωσες. Τα ίδια θα λέμε ακόμα. Αχ, γκρινιάρα μου εσύ. Τι κάνεις εκεί, ε? Θα πας, Αλάρωζα, θα πας. Θα στρώσεις. Καλά, συγγνώμη, εκεί έχεις αναποφύσει τις ελπίδες σου για την ενηλικίωση μου. Για σένα, εκεί και στο Θεό. Για έλα, κάτσε να σου πω. Όχι, δεν προλαβαίνω τώρα για καθισιό εγώ. Με περιμένουν πολλές δουλειές. Από αύριο θα με περιμένουν και εμένα. Και δεν θα με βλέπεις αύριο το πρωί στο σπίτι και θα στεναχωριέσαι. Μην μου πεις ότι θα πιάσει δουλειά. Ναι, έκλεισα σήμερα το πρωί. Θα δουλέψω σε μια οικολογική οργάνωση που έχει ευθύνη και όραμα για το μέλλον. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Καλά έχαρες που θα κάνει η γιαγιά σου. Εντάξει, άμα με αγαπάει θα καταλάβει. Άμα πάλι με διώξει, τότε φοιτητή μου θα μου στέλνει εσύ το μισθό σου για να ζήσω. Αγόρι μου, εσύ. Άμα περιμένεις από μένα, σώθηκες. Φάνη μου, να το κάνεις αυτό που θέλεις, να το κάνεις. Μια ζωή είναι αυτή. Τώρα βέβαια τη γιαγιά σου θα τη έρθει τα μπλάζ γιατί άλλα όνειρα είχε για σένα, αλλά τι να κάνουμε. Άστα αυτά τώρα λοιπόν, πάρε ακού. Τι είναι αυτό? Ε, σ' αρέσει. Άρα δεν θα χορέψουμε. Σα ζητιάνα με κάνεις να νιώθω. Σε λίγο θα μου ζητάς και αποδείξει τα λεφτά που μου δίνεις. Δεν είναι και λίγα. Ας μην είχε κλείσει το εργοστάσιο του μακαρίτου του πατέρα μου και δεν θα είχα ανάγκη κανένα και τίποτα. Μόνο για τα λεφτά με χρειάζεσαι. Όχι, αγάπη μου. Ούτε παραπονιέμαι, αλλά να... Δεν μου αρέσει να ζητάω συνέχεια, ούτε να δίνω λογαριασμό. Αν μου έβαζες ένα ποσό το μήνα στην τράπεζα... Τελικά τι σου είμαι εγώ, σπόνσορας? Γιατί σύντροφος έχω να νιώσω πολύ καιρό. Υπήρχε μια εποχή που τα πράγματα ήταν απλά, που ήμασταν ευτυχισμένοι. Εγώ είμαι ακόμα ευτυχισμένη μαζί σου, αγάπη μου. Ούτε παραπονιέμαι που δουλεύεις συνέχεια και μαθαίνεις μόνο. Μα δεν μιλάμε ποτέ για μας. Και αν μιλήσουμε θα είναι για το μέλλον του Φάνη. Σαν να μην βλέπουμε το δικό μας. Ποιο μέλλον, αγάπη μου? Χτίζω όλη μέρα στην επιχείρηση και εγώ αναγκαστικά κοιτάω το σπίτι και όλα τα άλλα. Ξέρουμε περίπου τι έχουμε μπροστά μας. Τώρα, αν καταφέρουμε να τα βελτιώσουμε, μπράβο μας. Πρέπει να φύγω, έχω ραντεβού για μασάζ. Θα τα πούμε το βράδυ. Παπά, η ζωγραφιά που του έφτιαξα. Σίγουρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Μα πώς μεγάλωσε και ομόρφινες εσύ. Και έχει φτιάξει και μια πολύ ωραία ζωγραφιά να δείξει τον μπαμπά της. Ο Στάθης μέσα είναι? Όχι. Καλά, θα το περιμένουμε μέχρι να γυρίσει. Δεν θα αργήσει, ε? Μα δεν θα γυρίσει, παραιτήθηκε. Μέσα εσύ πρώτη που μου παίρνει γούρι.
Από τους γαλλικούρους του σεφ. Δηλαδή από το σερβιρό. Αμέ, ελπίδα του Έλα, 1-0. Ο σχοβολάει, πώς έγινε. Από ό,τι βλέπω τα κατάφερες. Έλα, πού περίμενε να βάλω να δοκιμάσεις, να μου πεις. Είναι καταπληκτικό. Ξενιά, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Ήταν κρίμα το ταλέντο σου να μένει κρυφό. Λοιπόν, όπου να είναι, έχει τη θεία μου. Είμαι σίγουρη ότι θα εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, πάω να φέρω τα λαχανικά για να κάνω τη γαρνιτούρα, έτσι. Σε τίποτα. Ταξί. Για να δούμε αν ανταποκρίνεσαι στις συστάσεις που έχουν δώσει για σένα. Δεσποινής μου, αποτύχατε. Το πιάτο έχει την πιο απέσια γεύση που έχω δοκιμάσει ποτέ. Είναι λύσσα. Απορώ πως βρήκες το θράσος να λάβεις με τέτοια ευθύνη. Εξαιτίας σου είμαι υποχρεωμένη να ακυρώσω τις σημερινές μου παραδόσεις. Δεν έχω άλλη επιλογή από το να σε απολύσω. Και δεν μπορώ να πω ότι λυπάμαι γι' αυτό. Καλημέρα. Ήμουν εδώ με το αυτοκίνητό μου και ξαφνικά άρχισε να βγάζει καπνούς. Το έχετε εδώ έξω? Ναι, ναι, ελάτε. Πάμε να του ρίξουμε μια ματιά. Πανικοβληθήκατε, ε? Σας λέω να του μονακραγεί. Καλά, θα δούμε. Ανοίξτε το κάπο. Μήπως μπορείτε να το κάνετε εσείς. Δεν ξέρω πώς ανοίγει, δεν έχω ιδέα από αυτοκίνητα. Μπορεί να είναι ο θερμοστάτης, να έχει καεί. Καλά που σας βρήκα, αλλιώς θα το παρατούσα και θα έφευγα. Έχετε πολύ καιρό εδώ το συνεργείο σας? Ναι, αρκετά χρόνια. Δηλαδή δεν είστε από εδώ? Τόση ώρα που μιλάμε, προσπαθώ να θυμηθώ πού σας ξέρω, ποιον μου θυμίζετε. Μπα, δεν νομίζω να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, ο θερμοστάτης είναι εντάξει. Τα λάδια είναι μια χαρά, άρα δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Καλημέρα, Ηλία μου. Δεν σε προλάβα το πρωί πριν φύγεις. Ηλία, είπατε. Ηλία. Ο Καλυφατίδης δεν είσαι? Τάνια. Πόσα χρόνια. Μα το δοκίμασα το ψάρι και ήταν εντάξει. Περιμένεις να βασιστώ στο γούστο σου? Δεν μπορεί, έχει γίνει κάποιο λάθος με το δείγμα. Δώστε μου μόνο την ευκαιρία να φτιάξω ένα άλλο, ε. Δεν έχω καιρό για χάσιμο. Μα το δοκίμασαν και οι υπόλοιποι, έτσι δεν είναι? Εδώ δεν ήταν καλό του σεφ και θα το δικό σου. Κυρία Καλυφατίδη, το ψάρι ήταν μια χαρά. Δεν είσαι μόνο ανίκανη, αλλά είσαι και ιδιαίτερα ανεδής και επίμονη. Έχεις εξαντλήσει τα όρια της υπομονής μου. Το μόνο που σας ζητάω είναι να μου δώσετε μια ευκαιρία να φτιάξω ένα άλλο για να σας δείξω ότι έγινε κάποιο λάθος. Αρκετά. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει σε ποιον απευθύνεσαι. Ξέρω πολύ καλά σε ποιον απευθύνομαι και δεν ζητάω πολλά. Το μόνο που ζητάω είναι να σε αποδείξω ότι έγινε λάθος. Ως εδώ. Από αυτή τη στιγμή δεν ανήκεις πια στο προσωπικό της εταιρείας μου. Και αυτή τη φορά μη στείλεις το φίλο στο γιατρό να μεσολαβήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε προσλάβω ξανά. Αυτό μπορώ να κάνω. Έλα,
ελπιδάκι μου. Μη μου στεναχωριέσει. Παλιό Κρουέλα ξεπέρασε τον εαυτό της αυτή τη φορά. Δεν ξέρω τι να πω πια με αυτή τη γυναίκα. Δεν ξέρω πια τι να πω. Ας ελπίσουμε ότι η φίλη σου η Ξένια θα της αλλάξει γνώμη, α. Ορίστε που καταντήσαμε. Κάνουμε παραγγελίες και απ' έξω. Εγώ από την αρχή είχα τηρήσει να μαγειρέψει ελπίδα, αλλά η Ξένια επέμενε. Δεν φταίει αυτή αν της έδωσε μια ευκαιρία. Δεν ευθύνεται αν η άλλη τα έκανε θάλασσα. Γι' αυτό την πέταξα έξω. Ποια την ελπίδα? Ξεπέρασε κάθε όριο. Απ' την αρχή δεν ήξερε ποια είναι η θέση της. Να δεις πώς επέμενε το φαγητό της είναι καλό. Σε ποιον, σε μένα. Καλά σοβαρολογείτε τώρα. Σας πήγε και κόντρα. Μόνο μάθημα που δεν μου έκανε. Απίστευτο. Εκτός από σεφ, ψάξε και για λαντζέρισα. Μάλιστα, κυρία Κάτια. Και πρόσεξε, μην αναθέσει τίποτα στη Μέρη. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει αυτή στην κουζίνα μου. Ναι, ναι. Κόμμα εδώ, είσαι τρέχα. Χρόνος φεύγει. Τι? Έγινε τίποτα? Δεν τα κατάφερα. Ήταν ανένδοτη. Το ξέρα. Τώρα πώς έγινε όλο αυτό, εγώ δεν έχω καταλάβει. Την παρακάλεσε να σου δώσει μια ευκαιρία, αλλά... Της είπες ότι και εσύ δοκίμασες το ψάρι και του σου άρεσε. Λες να μην την υποστήριξα. Τη ζήτησα σαν χάρη να την κρατήσει, αλλά όταν πάρει ανάποδα στο κεφάλι της δεν ακούει τίποτα. Ας το ξένει, μην ανακατεύεσαι άλλο. Στο τέλος θα βρεις και εσύ τον πελάσο. Αυτή η γυναίκα δεν λυπάται κανέναν. Μα δεν βγαίνει νόημα. Έπρεπε να δείξει λίγη κατανόηση. Είσαι καινούρια στη δουλειά. Είσαι σίγουρη πως της είπες ότι το ψάρι που δοκίμασες και εσύ ήταν καλό? Τώρα τι σχέση έχει αυτό? Δεν είμαι εγώ ειδική στις γεύσεις. Εξάλλου δεν σε έδιωξε για το ψάρι, αλλά γιατί της πήγες κόντρα. Έτσι, χωρίς λόγο, μια κλωτσιά και έξω από την πόρτα. Άσε με το ψάχνεις, όλοι εδώ μέσα ρομποτάκια μας στην κουζίνα της Κρουέλλας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα βρω αλλού δουλειά. Τουλάχιστον να την παρακαλέσω, μήπως σου δώσω μια μικρή αποζημίωση. Άστο, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Καλημέρα. Θα να βοηθήσω. Έχω ραντεβού με το διευθυντή προσωπικού. Πρόκειται να δουλέψω εδώ. Μου τηλεφώνησαν ότι με δέχτηκαν. Ωραία. Ήρθες. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Με περιμένει ο διευθυντής. Ναι, ξέρω. Έχεις φέρει τις τακτικές από Αγγλία? Ναι, τα έχω φέρει όλα. Ωραία. Και την αίτηση? Ναι, και αυτό. Ωραία. Θα έρθεις μαζί μου, θα τα παραλάβω εγώ. Ωραία. Καλή αρχή. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούστε με καλά. Εγώ λέω να παραιτηθούμε όλοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόλυση της ελπίδας. Είναι αδικία αυτό. Έχετε δίκιο. Πρέπει να αντιδράσουμε. Σιγά μην κατεβούμε και σε διαδήλωση. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ χειρότερα. Η κυρία Κάτια απέλησε δύο εργαζόμενους επειδή δεν της άρεσε το ψάρι. Και τι θα γίνει, μαμά, αν αύριο δεν της αρέσουν τα λαζάνια, θα πυροβολήσει άλλους δύο? Δεν λέω να μην διαμαρτυρηθούμε, αλλά το θέμα είναι σε ποιον. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις κινήσεις μας. Ας μας διώξει. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ναι, βέβαια, φυσικά. Οι δουλειές να στην πιάτσα. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνετε τίποτα. Εγώ το ανέλαβα, δική μου είναι η ευθύνη. Αυτό να μην το ξαναπείς. Δεν φτάνει που ανέλαβες το ψάρι για να το έχεις την ώρα της. Σε απέλησε και από πάνω η αχάριστη. Το ανέλαβα, αλλά δεν το έκανα όπως ήθελε. Οπότε την πάτησα. Δεν θα την πληρώσω όλη μαζί μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Να μας βάζουν σε μια γωνία και να μας πυροβολούν. Γίνεται να τα αφήσουμε αυτό, έτσι? Ε, γίνεται. Δωρητά. Λοιπόν, αφήστε τους ηρωισμούς. Όλοι εδώ πέρα έχουν και μια οικογένεια να θρέψουν, εντάξει? Δεν μπορώ να καταλάβω πως περάσαμε από αυτή τη διαδικασία και πως φτάσανε μέχρι αυτό το σημείο τα πράγματα. Εγώ ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν υπάρχει τιμωρία για τα αφεντικά, μου λέτε? Άστο. Δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη, σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι ήρθα εδώ, δοκιμάστηκα και γνώρισα εσάς. Και όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε δεν μπορεί να μου την πάρει κανείς. Ούτε Καλυφατίδου, ούτε κανείς. Σταμάτα γιατί τον πήγω. Ρε κοριτσάκι μου, κι εσύ όμως είσαι πολύ άτυχη. Σαν οικογένειά μου σας έχω. Και εμείς το ίδιο. Καιρό είχαμε να πιούμε έτσι.
Οι δυο μας ένα καφεδάκι με την ησυχία μας. Επιτέλους είμαι ελεύθερος. Δεν θα ξαναδώ τα μούτρα του διευθυντή μου. Τέρμα. Χαμένος πήγαινες, αγόρι μου. Τι περίμεναν δηλαδή. Πότε θα σου δίνανε προγωγή, στα 20 χρόνια. Ευτυχώς πήρε την αποζημίωση, δεν λες. Και αυτή κατ' εξαίρεση. Καλοπιάσματα. Για να μην χάσουν την επαφή. Σε έχουν ανάγκη, αγόρι μου. Πού θα βρουν άλλον τόσο ικανό σαν και σένα. Καλά έκανες και αφήσα από εκεί μέσα. Καιρό ήταν να κάνω τη δική μου δουλειά. Δεν μπορούσα άλλο εκεί μέσα. Θα πάθει ένα ψυχοπλάκωμα. Δεν μου λες. Με τα λεφτά, εντάξει. Μόνο τα λεφτά της αποζημίωσης όχι. Είπαμε. Εσύ θα με σώσεις. Αλήθεια, έκανες τίποτα. Σκέφτηκα να το κάνεις εσύ. Τώρα που έχεις ελεύθερο χρόνο. Όχι. Κάντο εσύ. Εγώ δεν ξέρεις τι τρέξιμο έχω τώρα. Καλά, αγόρι μου. Κάνεις τους λογαριασμούς να είναι όλα εντάξει και. Όλα τα άλλα στα στη μανούλα. Το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι. Ότι τώρα, ρε παιδί μου, έχω άλλη ενέργεια που έφυγα από αυτό το μίζερο γραφείο. Εδώ μου καθόταν, βραχνάς ήταν. Ήρθε η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου. Μόνο. Κοίταξε να μην αφήσεις τα μικρά εμπόδια να γίνουν προβλήματα. Ωρε, βρες με εσύ τα λεφτά και εγώ απογειώνομαι. Για τη γυναίκα σου λέω. Επειδή δεν καταλαβαίνει από αυτά. Όλα αντιρρήσεις θα είναι. Όχι. Κάνεις λάθος. Η Μελίνα δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα. Και τι έκανε όταν της μίλησες για την παρέτηση. Ω, καλώς το κοριτσάκι μου. Μπαμπά, πρέπει να είναι το γραφείο σου και δεν σε βρήκαμε. Δεν δουλεύεις πια εκεί. Φυλάκεις τη γιαγιά. Δεν ήθελα να το μάθεις έτσι, θα στο έλεγα απόψε. Δεν σε καταλαβαίνω. Δηλαδή πώς την είδες. Παρετήσω χωρίς να μου πεις τίποτα. Ο μπαμπάς έφυγε από το γραφείο γιατί ξεκινάει δική του δουλειά. Ήταν πάρα πολύ ξαφνική απόφαση. Έπρεπε να το είχαμε συζητήσει, Στάθη. Ναι, αλλά. Άντε πήγαινε πάνω να διαβάσεις. Δεν πήγαινε άλλο αυτή η κατάσταση. Καλά, εσένα δεν σε νοιάζει καθόλου που ο άντρας σου δουλεύει για ένα γελίο μισθό. Που όμως ήταν απαραίτητος για να τα βγάλουμε πέρα. Και τι ήθελες δηλαδή, να μείνεις σκλάβος για πάντα ενός ψωρομηνιάτικου. Όχι. Να φροντίζεις για την ασφάλεια της οικογένειάς του, αυτό ήθελα. Κανείς δεν είπε το αντίθετο. Αλλά ο Στάθης μου είναι γεννημένος για μεγάλα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν κάνω για υπάλληλος, πώς να το κάνω. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά είναι μεγάλο ρίσκο να γίνεις ξαφνικά ελεύθερος επαγγελματίας. Θα έπρεπε να το είχαμε σχεδιάσει, να το κάνεις την κατάλληλη στιγμή. Με ποιον, Μελινάκη, με σένα, που έχεις υπολογίσει τι θα κάνουμε το δώρο του Πάσχα μετά από 2 χρόνια. Όχι, άκου τη μάνα σου, που νομίζει πως είσαι το 8ο θαύμα. Έχουμε υποχρεώσει, Στάθη μου, και ένα παιδί να μεγαλώσουμε. Ο Στάθης μου ξέρει τι κάνει. Και πρέπει να το στηρίξεις. Δεν κάνω και τίποτα άλλο. Και την προκοπή μας την είδα. Λοιπόν, τέρμα συζητήσεις. Πήρα μια απόφαση και ελπίζω ότι θα μας βγει σε καλό. Η γκρίνια, τέλος. Εντάξει, Μελινάκη μου. Ναι, έχεις δίκιο. Έπρεπε να σου το πω. Αλλά δεν ήθελα ούτε να έχω αμφιβολίες, ούτε να κάνω πίσω. Αυτό περίμενες από μένα. Να σε σταματήσω. Ζευγάρι είμαστε, δεν πρέπει να μιλάμε για τη ζωή μας. Μωρό μου, ένα πράγμα σου ζητάω. Να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αυτή τη φορά τα έχω σχεδιάσει όλα τέλεια. Δεν πρόκειται να πάει τίποτα στραβά. Να γίνει διακομιδή του ασθενούς άμεσα. Μισό λεπτό. Ναι. Έλα, Στέφανε, εγώ είμαι. Μόλις με απέλησαν. Τι είπες?